Η ελπίδα αποχώρησε, αφήνοντας όμως πίσω μεγάλες ζημιές από τον παγετό σε Ηλία και Αχαΐα σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή. Η κατάσταση με τις ανατιμήσεις δεν δείχνει να φρενάρει. Οι οικογένειες δυσκολεύονται. Την ίδια ώρα η κακοκαιρία ελπίδα ήρθε για να προκαλέσει καταστροφές στην αγροτική παραγωγή. Χάλια, 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 χάλια. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τα ψωνίζουμε. Βέβαια. Να το κάνουμε. Λίγο. Ένα και ένα άλλο. Όταν έχει παγωνιά, τι θα κάνετε, δεν ακριβήνει, λογικό είναι αυτό τώρα. Διαλύθηκαν όλα, δεν έμεινε τίποτα. Εντάξει, διαλύθηκαν. Αφού χαλάσαν τα κυπευτικά μας, λογικό είναι να ακριβαίνουν. Πάντως και το προηγούμενο διάστημα, οι ανατιμήσεις είναι ένα θέμα για τα νοικοκυριά, δεν τα βγάζουμε εύκολα πέρα. Υπάρχει δυσκολία γενικά. Το σούπερ μάρκετ και το Λαϊκή έχει ακριβήνει. Συνόλα τα υπόλοιπα δεν μας φτάνουν. Οι εκτιμήσεις των αγροτών είναι πως στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα καταγραφούν αρκετές ελλείψεις προϊόντων. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι πριν την κακοκαιρία τα δικά μας τα προϊόντα, τα φυλλώδη, τα φρούτα, τα λαχανικά που διακινούνται μέσα από τη Λαϊκή αγορά είτε από παραγωγούς είτε από λιανεμπόρους, δεν είχαν καμία αύξηση. Αντίθετα μπορούμε να πούμε ήταν πιο χαμηλότερα από τις τιμές που είχαν την προηγούμενη χρονιά. Εκείνο που συνέβη τώρα με την κακοκαιρία και που δεν έχει έρθει ακόμα είναι ότι θα υπάρχει έλλειψη προϊόντων. Δηλαδή και να θέλει να πληρώσει παραπάνω ο καταναλωτής, ο άνθρωπος δηλαδή της πόλης, τα φτωχά λαϊκά στρώματα που υπάρχουν στις πόλεις και κύρια είναι πελάτες μας, δεν θα μπορούν να απολαύσουν τα προϊόντα εκείνα που θέλουν. Είναι αποτέλεσμα δηλαδή της κακοκαιρίας. Οι ελλείψεις αναμένεται να φέρουν και ανατιμήσεις. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να είχαν προβλεφτεί, να υπήρχε μία πρόληψη στον πάγο και σε άλλες θεομηνίες που έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με ανεμοθύελες και τέτοια, να προστατεύεται η αγροτική παραγωγή, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Με κατεύθυνση και διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει καμία πρόληψη στην Ήπεθρο όσον αφορά και τις πλημμύρες αλλά και τους παγετούς και τα χιόνια. Δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνολογική και μηχανολογική εξοπλισμή οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να την πληρώνει σήμερα και ο παραγωγός και ο καταναλωτής. Στον παραγωγό καταστρέφεται η φυτική παραγωγή, καταστρέφεται δηλαδή το φυτικό κεφάλαιο με τη φυτική παραγωγή η οποία δεν επανορθώνεται. Παράδειγμα, έχουν γίνει ζημιές στα ελαιόδεντρα τα οποία θα φανούν το επόμενο διάστημα, την άνοιξη κύρια, αλλά όμως και στα φυλλώδη προϊόντα τα οποία είναι στην Ήπεθρο και στα θερμοκήπια ακόμα έχουν γίνει σοβαρές ζημιές ή και 100% της ζημιάς. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, τονίζουν οι αγρότες, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης.